Είμαι εδώ με όλα μου τα προϊοντάκια, έχω και άλλα πολλά. Τα έχετε δει και στις φωτογραφίες. Για να ξεκινήσουμε αυτό το Ask Me Why επεισόδιο 5, σας το είχα υποσχεθεί από την προηγούμενη φορά, να δείτε λίγο τη δική μου ρουτίνα ομορφιάς, την πρωινή και τη βραδινή. Έχει ήδη ανέβει στο YouTube το βίντεο που πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί το αγαπήσατε πάρα πολύ, το οποίο είναι πώς να φτιάξετε τη δική σας ρουτίνα ομορφιάς. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές και θα σας ξαναπώ ότι για μένα το πιο σημαντικό πράγμα είναι να χαρτογραφείτε τις ανάγκες του δικού σας προσώπου, το ίδιο ακριβώς λέω και στη Face Yoga. Χαρτογραφήστε το δικό σας πρόσωπο, δείτε τις ανάγκες του, βάλτε σε μία προτεραιότητα, φτιάξτε μία απλή, καθημερινή δική σας ρουτίνα, κάντε τη δική σας και θα δείτε ένα πραγματικά διαφορετικό δέρμα. Έτοιμες? Ξεκινάμε! Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, σας λέω ότι το δικό μου πρόσωπο είναι μεικτό προς κανονικό. Είναι το κλασικό πρόσωπο που σε κάποια σημεία είναι ξηρό, σε κάποια σημεία είναι λίγο πιο λιπαρό. Λιπαρό δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση, περνώντας τα χρόνια σταμάτησα να είναι λιπαρό. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι σίγουρα ένα ξηρό δέρμα και κυρίως αυτή την εποχή που έρχεται από το καλοκαίρι. Εγώ κρίνω ότι οι βασικές ανάγκες του προσώπου μου αυτή τη στιγμή είναι δύο. Η πρώτη είναι η ενυδάτωση, αυτή την έχω πάντα, και η δεύτερη είναι η αντιοξείδωση, λόγω της λίγο παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο που είχαμε το καλοκαίρι. Ωραία, άρα αυτός είναι ο τύπος δέρματος που έχω και αυτές είναι οι ανάγκες που έχω. Βάσει αυτού έχω χτίσει λοιπόν τη ρουτίνα μου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρωινή ρουτίνα ομορφιάς. Ξυπνάω το πρωί, ρίχνω νερό στο πρόσωπό μου, καθαρό νερό στο πρόσωπό μου, δεν βάζω σαπούνι, ρίχνω όμως αρκετό νεράκι και μετά με μία πετσέτα ταμποναριστά το σκουπίζω. Αν υπάρχουν μέρες που αισθάνομαι ότι το πρόσωπό μου λίγο με τραβάει και δεν θέλω να του βάλω νερό, τότε χρησιμοποιώ μισελέρ. Χρησιμοποιώ νεράκι μισελέρ. Παίρνω το μισελέρ μου, το βάζω. Εγώ ξέρετε πολλές φορές και θα σας κάνω link και σε ένα άρθρο που έχω για τα πράγματα που δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε στο πρόσωπό σας. Ένα πράγμα που δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε είναι βαμβάκι, άρα εγώ χρησιμοποιώ οργανικά cotton pads ή μπορείτε να πάρετε ένα t-shirt. Αφού λοιπόν έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου, έρχεται η στιγμή για την ενυδάτωση. Το πρωί δεν βάζω πολλά σέρουμ και αυτά γιατί θέλω να είναι λίγο πιο ανάλαφρο το δέρμα μου. Ξέρετε ότι έχω μια τεράστια αγάπη στα κορεάτικα προϊόντα. Δεύτερο βήμα που σας είπα, Toner, έχει ένα pump, έχει 4 διαφορετικά βάρη υαλουρονικού. Άρα το παίρνω και έρχομαι και το απλώνω πολύ ωραία στην επιδερμίδα. Είναι ένα toner το οποίο είναι λίγο, το βλέπετε, λίγο γυαλίζει, είναι λίγο πιο παχύρευστο, δεν είναι τόσο υδαρές. Άρα δεν θα σας έλεγα το πρωί να κάνετε 7 skin method σε καμία περίπτωση, εκτός αν έχετε πολύ ξηρό δέρμα, τότε πολύ άνετα μπορείτε να το κάνετε. Εγώ βάζω ένα με δύο στρώσεις στο πρόσωπό μου. Ωραία, φεύγω και πάω στο τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι, στο 2,5 μάλλον, το οποίο είναι τα σέρουμ. Το πρωί, όπως σας είπα, χρησιμοποιώ ένα αντιοξειδωτικό σέρουμ. Είναι ρεσβερατρόλι και φερολικό οξύ. Η ρεσβερατρόλι είναι πάρα πολύ γνωστή, αντιγυραντική, αλλά και πολύ. Τα σέρουμ. Το πρωί, όπως σας είπα, χρησιμοποιώ ένα αντιοξειδωτικό σέρουμ. Είναι ρεσβερατρόλι και φερολικό οξύ. Η ρεσβερατρόλι είναι πάρα πολύ γνωστή, αντιγυραντική, αλλά και πολύ αντιοξειδωτική, επομένως βάζω στο πρόσωπό μου τον ορό μου και τον απλώνω προσεκτικά σε όλο μου το πρόσωπο. Όταν αφήνω λίγη ώρα, ενώ αφήνω γύρω στο μισό λεπτό, έτσι δεν αφήνω πάρα πολύ ώρα και περιμένω, και μετά έρχομαι να βάλω την ενυδατική μου κρέμα. Τώρα εδώ, αν το αντιλιακό σας, επειδή μιλάμε για την πρωινή ρουτίνα, το αντιλιακό σας είναι εξαιρετικά ενυδατικό, μπορείτε να έρθετε και να βάλετε κατευθείαν πάνω το αντιλιακό. Επειδή όμως εγώ αντιλιακό χρησιμοποιώ, όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, το ξηρό αντιλιακό που είναι αυτό εδώ και το αγαπώ
πάρα πολύ είναι Ζάνι Ριντάλ. Σας έχω πει, είναι καταπληκτικό. Έχω κάνει πάλι, νομίζω ότι ήταν το πρώτο Ask Me Why αυτό και βρίσκεται στο YouTube, γιατί το έχεις συνέχεια στην τσάντα σου, το ανανεώνω κάθε 2 ώρες, έχω βρει πραγματικά την υγειά μου. Λίγη ποσότητα θα έλεγα και την απλώνω πάλι σε όλο μου το πρόσωπο. Είναι μία σκέτη ενυδατική κρέμα. Και νομίζω ότι αυτό γράφει και πάνω Natural Moisturizing Factor. Και φυσικά έχω και την κρέμα ματιών μου. Το πρωί θέλω μια αρκετά ανάλαφρη κρέμα, άρα χρησιμοποιώ τη Σβησί που έχει και ρολεράκι, αλλά έρχομαι, απλώνω πολύ ωραία, είναι και πολύ έτσι δροσερή. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν επιτρέπετε, η αλήθεια είναι ότι εγώ την έχω και στο ψυγείο, άρα όταν βάζω το πρωί μου κάνει και μια πολύ ωραία τόνωση στα μάτια μου. Μετά συνεχίζω με το αντιλιακό μου ή με το μακιγιάζ. Εγώ ξέρετε ότι στο μακιγιάζ καθόλου καλό δεν είμαι. Γι' αυτό σε λίγο καιρό θα σας έχω, όχι πολύ, σε 2-3 εβδομάδες θα σας έχω μία έκπληξη στο θέμα του μακιγιάζ. Το αφήνω όμως τώρα. Ξεκινάμε. Βραδινή ρουτίνα ομορφιάς. Έχω πάει, έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου, έχω πλύνει το πρόσωπό μου, χρησιμοποιώ τη Σαπιβίτα τον αφρό καθαρισμού, ο οποίος είναι με λεβάντα. Το βράδυ σας έχω πει ότι πάρα πολύ θα προτείνω να κάνετε το λεγόμενο διπλό καθαρισμό. Άρα εγώ, αφού έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου, χρησιμοποιώ οπωσδήποτε κάθε βράδυ και μισελέρ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ χρησιμοποιώ το μισελέρ της Garnier, το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ανάλαφρο, χωρίς να αφήνει τίποτα στο πρόσωπό μου και παίρνει και όλα τα υπολείμματα, το οποίο πραγματικά το βλέπω στο κόντον pad που χρησιμοποιώ και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Άρα χρησιμοποιώ και το μισελέρ μου, βγάζω οτιδήποτε έχει μείνει, τώρα δεν ήμουν και μακιγιαρισμένη. Βήμα 2, τόνωση. Χρησιμοποιώ Χάντα Λάμπο υαλουρονικό κλασικά, το χρησιμοποιώ και το πρωί. Βάζω λίγο στο χέρι μου, το απλώνω στο πρόσωπό μου. Τώρα, τη στιγμή αυτή, θα μπορούσα να κάνω 7 Skin Method, εάν ήθελα, επομένως να βάλω 7 στρώσεις από το ίδιο toner. Το συγκεκριμένο, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έχω καταφέρει να βάλω 7 στρώσεις, αλλά 2-3 είναι πάρα πολύ ωραίες και βλέπω μια πολύ μεγάλη διαφορά στο πρόσωπό μου. Μετά, βήμα 2,5, χρησιμοποιώ τον ορό μου. Το βράδυ, επειδή θέλω πάρα πολύ ενυδάτωση και μετά θα συνεχίσω με κάτι άλλο που θα δείτε, χρησιμοποιώ και έξτρα υαλουρονικό. Άρα έχω υαλουρονικό της Ordinary με β5, βάζω και το υαλουρονικό μου στο χέρι μου, πάντα τα μποναριστά, δεν τρίβω καθόλου το πρόσωπό μου, καθόλου μα καθόλου το πρόσωπό μου. Και τώρα πάω στο βήμα 3. Λοιπόν, εγώ έχω 2 κρέμες που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή στη βραδινή μου ρουτίνα και θα σας εξηγήσω. Χρησιμοποιώ βιταμίνη C της Version, βιταμίνη C με 20% θεωρώ την Viron, πολλές φορές τη χρησιμοποιώ και το πρωί, η αλήθεια είναι. Είναι ένα προϊόν το οποίο σας το έχω δείξει σε πολλές φωτογραφίες, εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Γιατί αγαπώ πάρα πολύ τη βιταμίνη Α, το πρόσωπό μου όμως παιδεύτηκε πάρα πολύ να μπει στη βιταμίνη Α. Αν θέλετε αυτό μπορούμε να το δούμε ξεχωριστά. Και είναι η κρέμα η οποία έχει επίπεδα, έχει το λεγόμενο σύστημα step up. Άρα ξεκινάς από μία δύναμη για να πας μετά στην επόμενη και έτσι να ανεβάσεις τα επίπεδα βιταμίνης Α που χρειάζεται το δέρμα. Εμένα πραγματικά το δέρμα μου παιδεύτηκε πάρα πολύ με τη βιταμίνη Α, έβγαζε αρκετές αντιδράσεις. Είναι η κρέμα η οποία πραγματικά θα έλεγα κρέμα ματιών. Κρέμα ματιών χρησιμοποιώ αυτή εδώ, την έχω ανακαλύψει εδώ και λίγο καιρό, από την καραντίνα βασικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη διότι, αν δείτε, έχει μια πάρα πολύ ωραία υφή, η οποία δεν είναι λεπτόρευστη, είναι αρκετά παχύρευστη, άρα αν θέλετε κάτι πιο ανάλαφρο σίγουρα δεν είναι για σας. Η ενυδάτωση όμως των ματιών είναι εξαιρετικά σημαντική και πόσο περισσότερο το βράδυ, άρα την τοποθετώ σε ένα... Οπωσδήποτε χρησιμοποιώ ενυδάτωση στα χείλια, οπωσδήποτε, όπως και οπωσδήποτε χρησιμοποιώ ενυδάτωση στα χέρια. Μην ξεχνάτε τίποτα. Αυτή λοιπόν είναι η δική μου πρωινή και βραδινή ρουτίνα ομορφιάς. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα short version, γιατί κάποιες φορές θα σου βάζω και άλλα πράγματα. Κάντε απλά τα πράγματα, χτίστε μια απλή δική σας ρουτίνα. Χτίστε τα λίγο αυτά όμως, χτίστε πρώτα τη δική σας ρουτίνα ομορφιάς και μετά όλα τα άλλα
θα έρθουν. Μπορείτε να με συμβουλευτείτε, μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού. Γνωρίζετε ότι εκτός από τη face yoga κάνω και skin coaching. Δουλεύω πάρα πολύ με τις ανάγκες που έχει το πρόσωπο και πώς μπορούμε μάλλον να βοηθήσουμε το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ πολύ! Φιλιά!